Hello ladies and gentlemen, τι κάνετε, πώς είσαστε, G-Vapes is here, πάει το γέλιο. Λοιπόν, μου βολεύει εδώ, γράφει καλά, γράφει ωραία. Πώς σας φαίνεται ο καινούργιος μου χώρος, ο οποίος δεν θα είναι καινούργιος χώρος, είναι απλά για μια φορά. Όχι, δεν με βολεύει εδώ, πάω να ράξω στο καναπέ. Λοιπόν, G-Vapes is here, δεν ήρθα για πολύ, είναι για λίγο, είναι καθαρά βίντεο διαγωνισμού. Να πούμε ότι δωροθέτης για αυτή την εκπομπή, όχι δεν είναι εκπομπή, για αυτό το επεισόδιο, για αυτό το vlog είναι η Smoky. Μας δίνει δύο τυχερούς από 5 και 3 υγρά αντιστοίχως για να τα ατμίσετε και να γουστάρετε. Λοιπόν, μπαίνετε στη σελίδα της, τσεκάρετε τα προϊόντα της, ψωνίσετε, δεν ψωνίσετε, okay, δικό σας θέμα. Τζουρίσα. Και πάμε να δούμε, έχουμε τη σειρά QRX. QRX, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είναι Γαλλίας, αν δεν με απατά η μνήμη μου, η οποία έχει 5 γεύσεις, είναι αυτές εδώ πέρα, οι οποίες είναι οι μαύρες οι συσκευασίες, η οποία, πάμε να δούμε λίγο τι έχουμε. Έχουμε crème brûlée. Crème brûlée, λέει, είναι ένα από τα διασημότερα επιδόρπια του κόσμου. Γλυκιά βουτυράτη, βάση κρεμώδης βανίλια και τραγανή καψαλισμένη καραμέλα, ίσως η καλύτερη crème brûlée που έχει παρασκευαστεί ποτέ. Θα θέλες, είναι ωραία. Λοιπόν, πάμε επόμενο. Top. Εδώ το επόμενο είναι το Baba Arum. Baba Arum, μου αρέσουν κάτι τέτοιες ονομασίες, δεν καταλαβαίνεις καν τι λένε έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, η εκλεπτισμένη αυτή συνταγή του Baba Arum θα σας συναρπάσει βουτυράτη, απαλή ζύμη με κέικ, νότες φρούτων και σιρόπι από ρούμι. Το μόνο που κατάλαβα από την αρχή με το που το διάβασα. Το Baba Arum είναι το καλύτερο επιδόρπιο μερικών από τα πιο διάσημα ξενοδοχεία του κόσμου. Οκ. Okay. Πάμε επόμενο. Επόμενο έχουμε τα Tarte Tartin. Δεν είχατε στο χωριό σας Tarte Tartin? Κλείστε τα μάτια και ταξιδέψτε στα καλύτερα χειμερινά resorts με τη γεύση μιας αγνιστής Tarte Tartin. Tartin. Που μόλις βγήκε από το φούρνο, καραμελωμένα μήλα βουτυγμένα σε βούτυρο και ζάχαρη πάνω σε μια αφράτη ζύμη τάρτας. Γιατί να μην το λέμε απλά μια πίτα. Πάμε το επόμενο. Πήγαμε στο επόμενο που δεν το έχουμε. Ένα υγρόδεμα στο έχουν στείλει, είναι 6 κανονικά στη σειρά. Τιραμισού. Τιραμισού. Αυτό το τιραμισού είναι η ερμηνεία της QRX για το πιο διάσημο ιταλικό επιδόρπιο. Ένα στρώμα κρέμας μασκαρπόνε πάνω σε αφράτα μπισκότα σαβαγιάρ, εμποτισμένα με σιρόπι καφέ και με την απαραίτητη σκόνη κακάο στην κορυφή. Εσπρέσο κατά προτιμήση του ταιριάζει καλύτερα. Το τιραμισού της QRX κέρδισε το τρίτο καλύτερο βραβείο για γκουρμέτ υγρό στη Vape Expo στο Παρίσι του 19. Και εμείς θα έχουμε το 22. Πέχε Μέλμπα. Πέχε Μέλμπα. Όριμο, ζουμερό ροδάκινο παντρεμένο με την πιο ανάλαφρη κρέμα ζαχαροπλαστικής και σαντιγί. Εξαιρετικά διακριτικές πινελιές σιροπιού, άγριων μούρων και μία υποψία ζύμης ολοκληρώνουν αυτή την πεμπτουσία της ζαχαροπλαστικής. Όσοι αρέσκεστε σε τέτοια γλυκά, Πέχε Μέλμπα. Και τώρα πάμε στην άλλη σειρά, η οποία είναι αυτή η χρωματιστή με τα χρώματα τα πολλά που έχει κάτι αυτοκίνητα πάνω, έχει κάτι τέτοια, είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε όχι αυτή εδώ, η οποία είναι QRX Flavor Shot Est Malo. Esti Malo. Κατευθυνθείτε, λέει, στο νοσταλγικό, λέει, Esti Malo και απολαύστε αυτή τη λαχταριστή και αφράτη κρέπα Μπρετών που καλύπτεται γενναιόδωρα από μια εξαιρετική πεντανόστιμη αλατισμένη καραμέλα βουτύρου. Ναι. Πρέπει να πάτε στο Μάλο όμως, να τη δείτε. Τι. Μη μου το κόβεις. Επόμενο. Ω, εδώ είναι το αγαπημένο μου. Εδώ έχουμε το Χοσέγκορ. Χοσέγκορ. Βασικά με το Χοσέγκορ μου πάει λίγο για Ισπανία. Γαλλικά είναι, νομίζω, αν θυμάμαι καλά τα υγρά, και πάλι το ξαναλέω. Ταξιδέψτε για ένα νοστιμότατο, δεν έχω ξαναδεί τέτοια περιγραφή, αυτή η περιγραφή τα σπάει. Για ένα νοστιμότατο get
GTAU Basque, το GTAU Basque είναι ένα παραδοσιακό επιδόρπιο από τη βόρεια περιοχή των Βάσκων της Γαλλίας, καλά είπα γαλλικά, γεμάτα με βατόμουρα και λαχταριστή κρέμα. Δεν φτάνει να τα ατμίσετε μόνο, πρέπει να μάθετε και ξένες γλώσσες. Γαλλική, κατά προτίμηση. Αυτό είναι το Χοσέγκορ. Ωραίο γλυκό υγρό. Και πάμε στο τελευταίο, το οποίο... εδώ είναι η επιτομή της περιγραφής. Curious Flavor Shot Devil. Γευτείτε ένα υπέροχο κομμάτι Tarte Normande aux Pommes στις όμορφες παραλίες της Ζουμερά μαγειρεμένα μήλα μέσα σε μια επιχρυσωμένη τραγανή ζύμη καλυμμένη με κρέμα αμυγδάλου. Αλήθεια τώρα, σοβαρά. Δηλαδή έχουμε μαγειρεμένα μήλα σε επιχρυσωμένη τραγανή ζύμη καλυμμένη με κρέμα αμυγδάλου και πρέπει να διαβάσουμε το Tarte Normande aux Pommes στις όμορφες παραλίες του Ντεδεαβίλς. Σμόκι μου χρωστάς ένα ζευγάρι γυαλιά. Δύο τυχεροί. Δύο. Ο πρώτος θα κερδίσει την πρώτη πεντάδα και ο δεύτερος κερδίζει την τριάδα την τελευταία που είδα μαζί με ένα σεμινάριο γαλλικών. Εντάξει, μου ήρθανε με ένα λίγο ισπανικά και γερμανικά, Eiswein και τα σχετικά, αλλά δεν έχει σημασία, είναι δική μου άποψη, αποψούλα μου. Οπότε έχουμε δύο τυχερούς. Τι θα κάνετε εσείς οι τυχεροί, έτσι? Πρέπει να κάνετε κάτι, δεν θα σας αφήσω έτσι. Πρώτα απ' όλα, like, subscribe, καμπανάκι στο κανάλι. Σωστός? Σωστός. Έχουμε και γινό. Like, subscribe και καμπανάκι για τις ενημερώσεις σας στο κανάλι. Δεύτερο βήμα, θα πρέπει να κάνετε ένα like στη σελίδα του Δωροθέτη. Και τρίτο βήμα, θα πρέπει να είσαστε παρόν στο live της Τρίτης. Δηλαδή από τη στιγμή που θα δημοσιευτεί αυτό το βίντεο, δεν ξέρω πότε, δεν έχει σημασία το πότε. Σήμερα είναι, δεν θα σας πω τη ημερομηνία για να μην με κράσετε. Από τη στιγμή που θα δημοσιευτεί, θα έχουμε κάποιες χημέρες μέχρι το επόμενο live. Στο επόμενο live θα γίνει και η κλήρωση. Πρέπει να είστε μέσα, εγγεγραμμένοι. Τα βήματα θα είναι σχολαστικά και θα τα... θα τα ελέγξουμε. Okay. Ξένες γλώσσες όλοι. Μαθαίνουμε καλά, μαθαίνουμε ωραία. G-Vapes ισχύα. Τα λέμε την επόμενη φορά. Όχι, πριν τα πούμε την επόμενη φορά, κάτω στο description θα είναι όλη η περιγραφή για εσάς που θα γκρινιάζετε. Μαζί με τα απαραίτητα link και τα σχετικά. See you next time. Και για να κάνουμε την επιτομή της όλης κατάστασης, δεν ξέρω τι λέει. Και ένα share στο προφίλ σας αυτό το βίντεο του διαγωνισμού. G-Vapes is here. See you next time, bitches.